Λοιπόν, να γυρίσουμε στους δημοσιογράφους. Είναι σημαντικό γιατί δεν είναι απλά δημοσιογράφοι που λένε την παρόλα τους και πάμε παρακάτω. Συσκοτίζουν την κουβέντα, δεν οργανώνουν σωστά την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει καλά και γιατί το χρωστάμε στα θύματα και γιατί το χρωστάμε και στα επόμενα θύματα που θα έρθουν αν δεν αλλάξουν σημαντικά πράγματα στη χώρα μας. Λοιπόν, ο κύριος Κανάκης χθες το απόγευμα ήταν σκληρός πολύ και είπε ότι η δημοσιογραφία είναι υπάλληλος των κομμάτων, καναλαρχών και διαφόρων άλλων συμφερόντων. Και τότε γίνεται εχθρός δημοκρατίας. Όσο και αν λέτε ότι βρέχει ενώ σας στείνουν, δεν βρέχει, σας στείνουν. Ο κύριος Μουτσινάς είπε ότι στον κύριο Μητσοτάκη πρέπει να αλλάξει προσωπείο και είπε παραιτηθείτε όλοι αν δεν μπορείτε προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε στον κύριο Κανάκη. Έκανε το συνήγορο υπεράσπισης του κυρίου Πορτοσάλτε. Γιατί αναφέρθηκε σε αυτόν ο κύριος Κανάκης. Το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης θες είχε τσακωθεί με τη Μαρία Αναστασοπούλου και την είχε προσβάλει με χυδαίο τρόπο και την υπερασπίστηκε ο κύριος Παπαδάκης. Λοιπόν, είπε ο κύριος Γεωργιάδης μερικές περισσότερες σκέψεις για τη χυδαία επίθεση του κυρίου Κανάκη χθες σε μένα και τον Πρωτοσάλτε. Πρέπει να βάλουμε φρένο στο λαϊκισμό και στην τοξικότητα. Λοιπόν, θα δείτε μετά τι σημαίνει τοξικότητα και λαϊκισμός. Και να θυμηθούμε τι λαϊκισμό έκανε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Ο πρωταγωνιστής δεν υπάρχει παραπάνω τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτός που είπε πρώτος ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις. Αυτός που είχε κάνει χυδαίο λαϊκισμό με το μάτι. Αυτός που είχε κάνει τόσα και τόσα, μιλάει από πάνω για λαϊκισμό. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Πορτοσάλτε απάντησε, φωτογράφησε τον κύριο Κανάκη, ευγενικά το είπε. Δεν χρειάζεται οι σατιρικές εκπομπές να γίνονται προπαγανδιστές μίσου και στοχοποίησης. Συγγνώμη, όταν κάποιος λέει ό,τι λέει. Και μόλις κάποιος το απαντήσει. Να ολοκληρώσω τον Πορτοσάλτε για να δώσει όλη την εικόνα. Οι δημοσιογράφοι κάνουμε μια δουλειά. Κάποιοι κάνουν δουλειά του ρεπόρτερ και κάποιοι τολμούμε να πούμε τη γνώμη μας. Αλλά λέμε γνώμη, δεν διαμορφώνουμε γεγονότα, δεν μπορεί να ποινικοποιείται η γνώμη. Όχι. Λέμε και γνώμη και διαμορφώνουμε την κοινή γνώμη. Άρα. Κρινόμαστε κι εμείς και από τις σατιρικές εκπομπές. Αν και κάνουμε μόλις μπαρούφα, ναι, θα μας πιάσει ο Κανάκης, στο μόνο του κι άλλοι. Και μόλις του πεις κάτι, αυτομάτως είσαι λαϊκιστής και είσαι προπαγανδιστής. Όταν λέει αυτά που λέει ο αγαπητός Άρης, τι ακριβώς είναι, δεν θα κριθεί ποτέ για τίποτα. Λέει, καλά κάνει και λέει τη γνώμη. Και εμείς εδώ λέμε τη γνώμη μας. Θα κριθούμε. Κάποιοι θα πούνε τι είναι αυτό που λες. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Αλλά γιατί λες μετά ότι αμέσως γίνονται προπαγανδιστές μίους και στοχοποίησης. Γιατί γίνονται προπαγανδιστές μίους και στοχοποίησης. Μα θυμίζουν τηλεθεατές, Σπύρο, σχετικά με το λαϊκισμό, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πει πρόσφατα ότι επί εποχή σας μετράγαμε νεκρούς, φέρετρα, και επί δική μας στρέμματα. Ναι, αλλά ακόμα εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να το αποφύγουμε. Ας λένε ό,τι λένε. Η σιωπή ορισμένων ανθρώπων και στην πολιτική αυτή τη στιγμή έχει σημασία. Έχει σημασία ότι υπάρχει σιωπή από κάποιες πλευρές. Και πολύ σοφά σιωπούν. Ναι, και επίσης, όπως μου επισημαίνει και το κοντρόλ, ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει ζητήσει να προστατευτούμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Μόνο για τον κολλητό του, τον κ. Πρωτοσάλτε, τον τέλος πάντων τον πολιτικό του σύμμαχο, ζητάει προστασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Δυστυχώς, τους απάντησαν οι γονείς των θυμάτων. Για αυτά που είπαν, όσοι είπαν και αυτά που κρίνονται όμως και εμείς κρινόμαστε. Έχουν αναφερθεί, έχεις δίκιο. Έχουν αναφερθεί οι συγγενείς των θυμάτων και στην κακή διαχείριση του θέματος από τους δημοσιογράφους, αλλά και στο ότι διαλύθηκαν συγκεντρώσεις που ζητούσαν να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και να υπάρξει απόλυτο φως στη διερεύνηση της υπόθεσης.